ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Την εκτίμηση ότι σήμερα δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις για την Ελλάδα, εξέφρασε ο επικεφαλής της Ευρωζώνης Jean-Claude Juncker, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Στο απόψινό Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας και η επικεφαλής της Τρόικας θα ενημερώσουν τα μέλη της Ευρωζώνης για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Τουρνάρας αναμένει μια θετική δήλωση από το Eurogroup για την Ελλάδα, καθώς έχουν προηγηθεί δηλώσεις τόσο του Olli Rehn όσο και από κύκλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πάντως, η απόφαση για την εκταμείευση της δόσης των 31,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν πρόκειται να ληφθεί ούτε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 και 19 Οκτωβρίου και όπως όλα δείχνουν μετατίθεται για τα τέλη Νοεμβρίου. Οι διαπραγματεύσεις Τουρνάρα Τρόικας θα συνεχιστούν από αύριο στην Αθήνα, καθώς πρέπει να εξευρεθεί άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κλείσει το πακέτο. Υπέρ της παροχής πρόσθετου χρόνου στην Ελλάδα, εάν αυτό δεν συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τάχθηκε ο Υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου, Λικ Φρίντεν. Στον αντίποδα, υπέρ της προσωρινής εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τάχθηκε ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών του Μονάχου, Hans Werder Sinn. Αναβρασμός προετοιμασιών παρατηρείται στην κυβέρνηση με αφορμή την αυριανή ολιγόρη επίσκεψη της Άγγελας Μέρκελ στην Αθήνα. Σε ετοιμότητα θα τεθούν περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, καθώς στο κέντρο προγραμματίζονται συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη. Επίσης, με απόφαση του Αττικάρχη, απαγορεύεται οποιαδήποτε συγκέντρωση και πορεία σε μεγάλο μέρος της Αθήνας λόγω της άφιξης της κυρίας Μέρκελ. Η απαγόρευση ισχύει ειδικότερα σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το ξενοδοχείο Χίλτον, όπου θα καταλύσει καγκελάριος, και σε όλα τα τμήματα της διαδρομής που θα ακολουθήσει κατά τις μετακινήσεις της. Πρωτοφανή και αντιδημοκρατική χαρακτήρισε την απόφαση του Αττικάρχη η ΓΕΣΕΕ. Στη συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα θα συμμετάσχουν αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μαζί με τον πρόεδρο του Γερμανικού Κόμματος Die Linke, Bernd Ρίξιγκερ. Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρίγα θα παρευρεθεί επικεφαλής αντιπροσωπείας του κόμματος στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια. Η υποδοχή της κυρίας Μέρκελ θα είναι παλαϊκή, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πρωτοφανές και εγκληματικό και αύριο ο λαός θα δώσει απάντηση με ειρηνικό αλλά μαζικό τρόπο. Ο κύριος Τσίπρας επανέλαβε σήμερα το γνωστό του δόγμα, πρώτα το κόμμα και οι συνιστώσεις του και μετά η Ελλάδα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου τις δηλώσεις του επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Μέρκελ μεταβαίνει στην Αθήνα προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή της προς την ελληνική κυβέρνηση και τις εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ. Περιορίστηκε ωστόσο να ανακοινώσει μόνο τις συναντήσεις της καγκελαρίου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ενώ διευκρίνησε ότι το πλήρες πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει οριστικοποιηθεί. Ο κύριος Ζάιμπερτ εξέφρασε το σεβασμό της γερμανικής κυβέρνησης για τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ελλάδα, ενώ έκανε λόγο για μέτρα τα οποία εφαρμόζονται με δυσβάσταχτες θυσίες. Ο κύριος Ζάιμπερτ αναφέρθηκε ακόμη στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Αθήνα σε ό,τι αφορά τον περιορισμό του ελλείμματος στο 2,5% του ΑΕΠ και την μείωση του κόστους εργασίας κατά τουλάχιστον 10%, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η Γερμανία θέλει να βοηθήσει την Ελλάδα να σταθεροποιηθεί εντός της Ευρωζώνης. Ως ευρωπαϊκή χειρονομία και πράξη αναγνώρισης για την ελληνική κυβέρνηση που βρίσκεται με την μεταρρυθμιστική πολιτική της υπό μεγάλη πίεση, περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίντο Βεστερβέλε, την επίσκεψη Μέρκελ. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομικών Βόλφκαν Σόιμπλε ζήτησε να μην καλλιεργούνται υψηλές προσδοκίες για την επίσκεψη Μέρκελ στην Αθήνα. Περί τα 440 εκατομμύρια ευρώ εκτιμά το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα μπορέσουν να απορροφήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μετά τη Συμφωνία Εγγυήσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πανεργατικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας διοργανώνουν το απόγευμα ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ στο Σύνταγμα αντιδρώντας στα νέα οικονομικά μέτρα. Ανάλογες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Αγνοείται από τις 6 Δεκάτου το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Ορφέας με σημαία Μπαχαμών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της πλειοκτήτριας εταιρείας Grace Management SA, το πλοίο είχε αγκυροβολήσει έξω από το Αμπιτζάν της ακτής Ελεφαντοστού, ενώ η επόμενη γνωστή θέση του το εμφάνιζε να κατευθύνεται προς το λάγος της Νιγηρίας. Στο πλοίο επιβαίνουν 24 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, και 22 Φιλιππινέζοι.
με το ποσό των 5.844.732 ευρώ επιχορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών της Περιφέρειας της χώρας προκειμένου να καταβληθεί το διατροφικό επίδομα σε χρόνια ασθενής για τον Σεπτέμβριο του 2012. Εξωτερικές ειδήσεις. Η σύγκρουση για τον προϋπολογισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και η κρίση στην Ευρωζώνη είναι οι μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, λέει ανώτατος στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα προγράμματα οικονομικής μεταρρύθμισης στην Πορτογαλία και την Ισπανία δεν θα επηρεαστούν από τις κινητοποιήσεις, καθώς οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών είναι αρκετά ισχυρές για να φέρουν σε πέρας τα προγράμματά τους, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Βίτορ Κωνστάνσιου. Στη Συρία γίνονται πραγματικότητα τα χειρότερα σενάρια, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Αμπντουλάχ Γκιούλ. Παράλληλα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση, λέγοντας πως η Τουρκία θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσει τα σύνορά της. Σήμερα ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε ένα ακόμη πλήγμα σε αντίπεινα στη Συρία, έκτη συνεχόμενη ημέρα τουρκικών αντιπίνων, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήταν ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.